θα ξεκινήσουμε με μια μεγάλη παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ήταν την περασμένη Παρασκευή που εμείς εδώ, από το Contra Channel, αποκαλύψαμε δημοσίευμα του Bloomberg, αυτού του μεγάλου οικονομικού καναλιού, το οποίο είχε ζητήσει από τον κεντρικό τραπεζίτη της Ευρώπης, τον Ζάκλο να τους δώσει δύο έγγραφα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε στο αρχείο της και έχει στο αρχείο της έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με το κουκούλωμα των χρεών και των ελλημάτων της Ελλάδας επί Σιμίτη, ένα κουκούλωμα για να μπούμε μέσα στο ευρώ. Αυτά λοιπόν τα έγγραφα τα οποία ζητούσε το, το Bloomberg δεν τα έδωσε ο Τρισέ. Με ένα μεγάλο όχι. Και αυτό ακριβώς είναι το δημοσίευμα το οποίο εμείς παρουσιάσαμε την περασμένη Παρασκευή. Όπως το έγραψε και η ναυτεμπορική και η ημερησία. Αλλά κανένα άλλο κανάλι δεν ασχολήθηκε με αυτό εδώ το μείζον θέμα, το οποίο σηκώνει ακόμα και, αγωγέ αγωγές και μηνύσεις εναντίον του κυρίου Τρισέ. Ο Τρισέ λοιπόν είπε ένα μεγάλο όχι στον Bloomberg. Και τον Bloomberg έγραψε μέσα ότι είπε όχι διότι ο Τρισέ φοβήθηκε αναστάτωση σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της οικονομικής πολιτικής της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Bloomberg δεν δεν θέλησε για τους δικούς του λόγους και πολύ ορθά έπραξε διότι συνεχίζονται οι έρευνες του να πει ε, όλα όσα το οποία έχει στην κατοχή του. Γιατί έτσι κάνει ένας δημοσιογράφος. Εμείς όμως σαν κόντρα Channel στείλαμε ένα email στους συναδέλφους μας του Bloomberg και τους παρακαλέσαμε αν μπορούσαν να μας να μας δώσουν ολόκληρη την επιστολή του Ζαν Δηλαδή την επιστολή με την οποία απέριπτε το αίτημα του Bloomberg για να δώσει αυτά τα δύο μυστικά έγγραφα. Και οι άνθρωποι το σκέφτηκαν, είχαμε μια και τηλεφωνικές ε, ανταλλαγές αυτή την εβδομάδα, μιλήσαμε, και τελικά σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα μας έστειλαν την πλήρη επιστολή του Τρισέ. Και μάλιστα αν δείτε και προσεκτικά την υπογραφή που θα σας τη δείξουμε σε λίγο, είναι μια υπογραφή με μια τεράστια, με μια μικρή τελεία επάνω που καταλαβαίνετε πολύ καλά αυτή η τελεία σε μία υπογραφή, τι δίνει. αυτή είναι η αρχική επιστολή, είναι η κορυφή της επιστολής. Εάν πάμε παρακαλώ πολύ στην τέσσερα, την τέσσερα θα ήθελα, θα δείτε και την υπογραφή του Ζακλότρησε με την γνωστή τελεία που ξέρετε σε ποιες στοές την βάζουν ανάλογα με τον βαθμό. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, επειδή την διαβάσαμε και τη μεταφράσαμε όλοι διεξοδικότατα, Α, μαζί με την συνάδελφο τη Νίκη Τιλιμπεράκη. Η Νίκη μπορεί να επισημάνει τα σημεία εκείνα τα τρία, όπου με bold μάλιστα γράμματα, δηλαδή με πιο μαύρα και πλαγιαστά, ο Ζαν Κλώτρισε το γραφείο του ε, προσπαθούσε να δώσει δικαιολογίε για τη μεγάλη την αρνησή του. Μπορεί να μα πει, παρακαλώ, πολύ Νίκη, ποιε είναι αυτές, αυτά τα σημεία τα οποία μα αφορούν. Καταρχά, να πούμε ότι τα Κύρια σημεία είναι. Εδώ είναι η υπογραφή του με την τελεία στη μέση. Φαίνεται καθαρά, ζακλότρισε. Και, και, η τελεία. Να πούμε λοιπόν ότι τα κύρια σημεία αυτή τη επιστολή είναι δύο και αυτό είναι εύλογο, γιατί δύο ήταν και τα αιτήματα του Bloomberg για δύο έγγραφα που ζητούσαν να του ενεχειριστούν από του αρμοδίους τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ένα αφορά στο ύψο του ελλείμματο και του χρέου τη Ελλάδα. Και βεβαίω τη γνωστή μέθοδο SWAP, με την οποία φαίνεται να μπήκαμε στην ΩΝΕ. Και το άλλο αφορά αυτήν ακριβώ τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ. Να σα διαβάσω επακριβώ τι αναφέρει η επιστολή απάντηση του κυρίου Τρισέ. Η Εκτελεστική Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ήθελε να επιβεβαιώσει ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στα δύο έγγραφα θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη των πολιτών αναφορικά με την ορθή διαχείριση τη οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ προσέξτε και την Ελλάδα προσθέτει η τράπεζα και αυτό είναι βεβαίως και το στοιχείο που δεν αναφέρεται μέχρι τώρα πουθενά και στον παγκόσμιο Σωστό. τύπο που έχει καλύψει Σωστό. το Σωστό. Για του δικούς σου τους ερευνητικούς λόγους ε, το Bloomberg είναι προφανές ότι το, την, την ε, λέξη Ελλάδα δεν την έβαλε μέσα στο ρεπορτάζ ή ίσως να το θεωρούσε και αυτονόητο πάντως ο Τρισέ αυτό καρφώνεται. Και λέει ότι θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και απέναντι στην Ελλάδα, δηλαδή σε όλη αυτή την κολεγιά η οποία γίνεται με την Τρόικα και, την, και τη χώρα μας. Πάμε σε παρακαλώ πολύ και στο άλλο που δείχνει τον φόβο του Τρισέ, μπά και κλονιστούν οι αγορές. Πριν περάσουμε στο δεύτερο σημείο, απλώς να προσθέσω σε αυτό το πρώτο απόσπασμα κάτι που νομίζω ότι έχει σημασία. Uh, η Τράπεζα εξηγεί ότι αυτό το έγγραφο, το περίφημο για, την, για το ύψο του χρέου μα και του ελλείμματό μας περιέχει αποσπασματικά στοιχεία και μας παραπέμπει στις ανακοινώσει της Eurostat που θα έρθουν κατόπιν τον, uh, πλήρος, uh, της εφαρμογής των πλήρω θεσμοθετημένων διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό για το πρώτο κομμάτι. Τώρα, αναφορικά με τη αυτό μετάβαση. Είναι και φαντάζομαι ότι εννοεί ότι αυτά που θα δημοσιοποιηθούν από Δευτέρα τα στοιχεία. Καθόλου Αν δεν Υποθέτω. Ναι, Υποθέτω. Ναι. Να σα πούμε ότι η επιστολή αυτή έχει uh, ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2010. Καλά κάνεις και το θέτης, διότι εδώ έχουμε άλλο ένα ζήτημα. Η επιστολή εστάλει από τον Bloomberg ζητώντα τα δύο έγγραφα στι 28. Ε, ώρα που την έχω εδώ. 28 στις Σεπτεμβρίου. 28 Σεπτεμβρίου. Και απάντησαν ένα μήνα μετά. Ένα μήνα την κλωθογύριζαν την επιστολή πιανού του Bloomberg. Αναφέρετε... Δεν ήταν κανένα καναλάκι. Πέραν αυτά που αναφέρεται στην επιστολή, ακριβώ αυτό: Ότι έγιναν συσκέψει επί συσκέψεων, προκειμένου να ανταπαντηθούν όλα τα επιχειρήματα που προβάλλει τον Bloomberg, που επικαλείται λόγου δημοσίου συμφέροντο μεταξύ άλλων, για να του δοθούν τα έγγραφα. Δημοσίου συμφέροντο ή του εμείς να, 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 να πάμε κάπου να κρυφτούμε για να μα πάρουν τα βόλια. Διότι εδώ μιλάμε για μια απίστευτη απάτη η οποία έγινε και σε βάρο του ελληνικού λαού και σε βάρο τη Ευρώπη. Το Bloomberg αυτό ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη Έτσι. προκειμένου να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών μεταξύ εκείνων και ημών των Ελλήνων Πάμε που και δεν γνωρίζουν τι κομμάτι. συνέβη. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν που αφορά τη μετάβαση της χώρας από την δραχμή στο ευρώ αναφέρει Αναφορικά με το δεύτερο σημείο μάσα, η Εκτελεστική Επιτροπή θα ήθελε να επιβεβαιώσει ότι η γνωστοποίηση των εγγράφων θα υπονόμευε την προστασία των εμπορικών συμφερόντων των αντισυμβαλωμένων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Των εμπορικών συμφερόντων. Προσέξτε πώ ακριβώ το διατυπώνει. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια ακρογωνιαία τουλάχιστον για την κριτική μα φράση, διότι εδώ είναι. Τράπεζες. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι τα εμπορικά συμφέροντα των γαλλογερμανικών τραπεζών, που, θα, που, έπρεπε να πάρουν και τους τοκογλυφικούς τους τόκους. Είναι το, η Goldman Sachs με στη μέση, δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι μπήκανε στον κρόσο κόλπο του κυρίου Σιμίτη και του Τρισέ σε αγαστή συνεργασία για να μας βάλουν μια ώρα νωρίτερα στο ευρωνόμισμα, λες και αν καθυστερούσαμε τρία-τέσσερα χρόνια ναι. και πήγαμε λίγο πιο μαλά θα μας χάλαγε τη μαγιονέζα. Να επισημάνουμε Τέρνς και Νίκη ότι αυτή η ιστορία αποκαλύπτει ότι τα στοιχεία τα φτιαχμένα, τα παραποιημένα, έχουν χρονολογία δεκαετίας και ότι δεν είναι της τελευταίας πενταετίας όπως ισχυρίζεται ψευδός η κυβέρνηση Παπανδρέου άρα υπάρχουν συνυπευθυνότητες και από την προηγούμενη κυβέρνηση στην οποία ο κύριος Παπανδρέου είχε διατελέσει υπουργό σε πολλά υπουργικά γραφεία. Αυτό, είναι σαφέ. Αυτό είναι, σαφές. Αυτό είναι σαφές και από την επιστολή και από Ακριβώς. την συναλλαγή. Για να εξηγήσουμε, οποία γιατί εμφανίζουν ότι όλα ξεκίνησαν το 4. Ενώ χωρί να θέλουμε να υποστηρίξουμε κανέναν, δεν ξεκίνησαν όλο τα τέσσερα Προπήρξαν το 2004. Πάντω, μόνο ένα μεγάλο κανάλι όπω το Bloomberg θα μπορούσε καταρχήν να κάνει ευθέω αυτέ τι δύο επιστολέ, οι οποίε είναι γεγονό ότι θα πρέπει να του ανακάτεψαν μέχρι εκεί που δεν παίρνει του κεντρικού μα τραπεζίτε και κυρίω τον κύριο Τρισέ. Και από την άλλη την πλευρά, αν μη τι άλλο, εμά του Έλληνε, το λαουτζίκο που, που, που λέμε πρέπει να μας βγάζει έξω από όλη αυτή την απίστευτη απατεωνιά την οποία παίζουν για τη δική τους την αστεροφημία οι πολιτικοί δίθεν εν ονόματι της σωτηρίας της Ελλάδας και που τελικά μας ξεφτιλίζουν έξω με τις δικές τους συμπεριφορές και μας παραδίδουν βέβαια στα χέρια του καθένα που είναι είτε σε μια στοά είτε δεν ξέρω και πού αλλού. Δηλαδή πραγματικά είναι θέμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσω πριν περάσω στους δύο καλεσμένους μου με τον κύριο Πέτρο Δούκα, μπορείτε να μου τον καλέσετε παρακαλώ πολύ.